Παναγιώτη, είχες την καλύτερη θέση μέσα στο γήπεδο για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. Βλέποντας την ομάδα από πίσω και χωρίς να χρειαστεί να επέμβεις ουσιαστικά σε όλη την αναμέτρηση, ποιο είναι το σχόλιο σου μετά από αυτό το αποτέλεσμα? Κάναμε μια καλή αρχή. Θεωρώ ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Περιορίσαμε τον αντίπαλο ώστε να μην καταφέρει να έχει πολλές φάσεις, όπως είπες και εσύ. Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Σημαίνει μάλλον ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Σε προσωπικές μονομαχίες κατάφερε να κερδίσει πάρα πολλές. Και έτσι φάνηκε να είναι πιο εύκολο το δικό μου το έργο σήμερα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθε μια νίκη, ξεκινήσαμε με το δεξί και ελπίζω να υπάρχει και ανάλογο συνέχεια. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα. Αν σου ζητήσαν να διαλέξεις ένα στοιχείο το οποίο θα το έκανε καλύτερο, κάτι να αλλάξει, τι θα ήταν αυτό? Ένα στοιχείο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε ένα στοιχείο να είναι να υπάρχει μια ισότητα σε όλες τις ομάδες, που το χρειάζεται πάρα πολύ, ό,τι και να είναι αυτό, σε όποια θέση και να είναι αυτό που λέω. Αλλά θεωρώ ότι μια ισότητα σε όλες τις γραμμές, σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, ότι χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αντίστοιχα, τι στοιχείο θα πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα χρόνια και τι να προσθέσει στο παιχνίδι του για να κάνει το ένα βήμα παραπάνω? Θεωρώ ότι η ομάδα σιγά σιγά αλλάζει την οτροπία της. Έχουν έρθει παίχτες που έχουν δουλέψει σε μεγάλο επίπεδο και γνωρίζουν πολύ καλά τον πρωταθλητισμό. Όχι ότι δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, απλά οι παίχτες που έχουν έρθει είναι έμπειροι. Είναι καλές προσθήκες στην ομάδα, τις χρειαζόταν η ομάδα, θεωρώ. Και πιστεύω ότι αυτό, βάσει εμπειρίας των παιχτών και ικανότητας, ότι έχει αλλάξει η φετινή χρονιά. Είσαι, όπως είπες, πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τι θα σε ικανοποιούσε να έχει πετύχει η ομάδα στο τέλος της σεζόν? Να καταφέρει να κατακτήσει ένα τίτλο, όποιος και να είναι αυτός. Σίγουρα είναι μια επιτυχία για την ομάδα και μια διάκριση στην Ευρώπη.